Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών ενημερώνει τους αγρότες μετά από καταγγελία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι διακινείται πλαστό γεωργικό φάρμακο και έχει ετικέτα στην ούγγρική γλώσσα. Το παραπάνω προϊόν είναι μη εγκεκριμένο από την ελληνική αρμόδια αρχή και συνεπώς είναι μη ελεγμένο. Πρόκειται για καλή αντιγραφή του πρωτότυπου που μπορεί να ξεγελάσει τους αγρότες, οι οποίοι μπορεί να καταστρέψουν και ολόκληρες τις περιουσίες τους, καθώς δεν έχει ελεγχθεί η σύσταση του συγκεκριμένου σκευάσματος. Η κυκλοφορία στην ελληνική αγορά γεωργικό φάρμακο, συγκεκριμένα το εντομοκτόνο Coragen, το γνωρίζουν πολύ καλά οι αγρότες, χρησιμοποιείται σε πολλές καλλιέργειες, αλλά κυρίως στην καλλιέργεια του βαμβακιού για το πράσινο σκουλίκι. Κυκλοφορεί λοιπόν πλαστό, που σημαίνει μη εγκεκριμένο, μη ελεγμένο γεωργικό φάρμακο, το οποίο όπως λογικά μπορεί να εννοήσει ο καθένας, είναι επικίνδυνο για την χρήση του στην καλλιέργεια. Η ετικέτα του είναι αρχικά στην ουγγρική γλώσσα. Έτσι, δεν φέρει ετικέτα στην ελληνική γλώσσα ώστε να το πάρει οποιοδήποτε με παράνομο τρόπο, έτσι, να μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει τι λέει. Είναι μια καλή αντιγραφή του πρωτοτύπου, του νόμιμου, και σε συσκευασία και από χρώματα της ετικέτας και της εταιρείας που διακινεί επίσημα νόμιμα το προϊόν. Άρα πολύ εύκολα ο παραγωγός μπορεί να πέσει σε... Να τον ξεγελάσει και να χρησιμοποιήσει το φάρμακο σύμφωνα με την ελληνική άδεια. Από την άλλη να πω ότι από τη στιγμή που δεν είναι ελεγμένο, από τη στιγμή που είναι μη εγκεκριμένο, δεν γνωρίζουμε τι έχει στο εσωτερικό του. Προς το παρόν κάποιους ελέγχους που έχουμε κάνει, όχι, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν κυκλοφορεί. Θέλω να πιστεύω ότι δεν κυκλοφορεί από επίσημα σημεία πώλησης συναδέλφων, δηλαδή καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Υποθέτω ότι σε σύγκριση με παρόμοιες περιπτώσεις που είχαμε στα προηγούμενα χρόνια, ότι συνήθως διακινείται από ανθρώπους που είναι εκτός του χώρου για εύκολο κέρδος και γρήγορο. Ναι. Θα απευθυνθεί σε εμάς, γι' αυτό εκδώσαμε και δελτίο τύπου. Αν πέσει στην αντίληψη οποιοδήποτε τέτοιο γεωργικό φάρμακο, να μας ενημερώσει, γιατί υπάρχουν αντίστοιχες διαδικασίες μετά και να ακολουθήσουμε την νόμιμη διαδικασία.